Ένα ξαφνικό φάουλ από τον Βουτυρίτσα. Στο 22 έκανε το 0-1. Είδαμε αυτό το γκολ ξανά. Η Δόξα από εκεί και πέρα δεν είχε άλλη επιλογή. Έπρεπε να κυνηγήσει τη νίκη οπωσδήποτε. Βγήκε στην επίθεση. Από το Λιούμο Μιτσιμπάλα πήγε στον Μάλιο. Το σούτ όμως εξουδετέρωσε ο Πλίτζης. Άλλη μια προσπάθεια για τους Δραμινούς. Πάλι από τον Λιούμοβιτς για τον Φλέγκα, από πολύ κοντά αυτός διώχνει με τα πόδια πάλι ο Πλίτζης. Τώρα είμαστε στο δεύτερο ημίχρονο. Έχει γίνει και το 1-1 από τον Μάλιο, θα γίνει και το 2-1 από τον Χαραλαμπίδη. Γκολ το οποίο ξαναβλέπουμε. Η Δόξα νίκησε και παραμένει για μία ακόμη χρονιά πρωτεθνική.